Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Έχουμε αυτή την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή την αντιδήμαρχο, την κυρία Σοφία Ανδρίχουλα, με την οποία θα συζητήσουμε και γι' αυτό το θέμα. Θα θίξουμε, φίλες και φίλοι, και θέματα τα οποία αφορούν στις κοινωνικές δομές του Δήμου της Αμφιλοχίας. Κυρία Ανδρίκουλα, καλή σας μέρα. Πέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας να μιλήσουμε για τα θέματα τα οποία θίξαμε πριν, επιγραμματικά τα τονίσαμε. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση για το ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στην Αμφιλοχία. Πείτε μας, παρακαλώ. Μάλιστα, πρόκειται για μια υπουργική απόφαση η οποία αφορά καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 34 το 2020. Οι άνθρωποι αυτοί, οι καταναλωτές αυτοί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, εφόσον βέβαια καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί, όπως είπαμε πριν, μέχρι τις 34 το 2020 και να πληρούν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από την σχετική υπουργική απόφαση. Θα πρέπει η αποσύνδεση φυσικά να αφορά την κύρια κατοικία. Mm-hmm. Και αν θέλετε και λεπτομέρειες όσον αφορά αυτό το ειδικό βοήθημα, αυτό καταβάλλεται από την ΔΔΕ, απευθείας δηλαδή στον προμηθευτή της ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου. Mm-hmm. Και όσον αφορά το ποσό, προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής. Δηλαδή, αν είναι κάτω από 6.000 ευρώ το εισόδημά του, το ετήσιο εισόδημά του, τότε πρόκειται για την εφάπαξ εξόφληση του ποσού. Mm-hmm. Αν είναι πάνω από 6.000 το εισόδημα που δηλώνει, τότε θα γίνει κάποια ρύθμιση, θα δοθεί ένα εφάπαξ βοήθημα και από εκεί και πέρα μετά ο καταναλωτής θα ρυθμίσει την υπόλοιπη οφειλή του σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Από πότε ξεκινάει η καταβολή αυτών των αιτήσεων, έχει ξεκινήσει? Έχει ήδη ξεκινήσει. Δυστυχώς υπήρξε μια καθυστέρηση mm-hmm. στην ενημέρωση των Δήμων. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήδη έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο. Σε εμάς όμως τώρα έφτασε η ενημέρωση αυτή και γι' αυτό και προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προχωρήσουμε σε αυτήν την ανακοίνωση και τηλεφωνικά βέβαια σε όσους από αυτούς έχουν απευθυνθεί στη δική μας κοινωνική μέρημνα στο Δήμο να τους ενημερώσουμε και τηλεφωνικά. Είναι γύρω περίπου στα 15 άτομα. Στο τώρα, δικό μας το Δήμο μιλώ. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Ανδρίκουλα, τώρα από την... είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είστε μόνο αντιδήμαρχος, είστε και γιατρός, ζείτε μέσα στην τοπική κοινωνία, λειτουργείτε, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο, στην Αμφιλοχία. Και όταν λέμε Αμφιλοχία εννοούμε το Δήμο της Αμφιλοχίας, δεν μιλάμε βεβαίως μόνο για την πόλη. Υπάρχει έντονο πρόβλημα? Υπάρχουν, κοιτάξτε, δηλαδή να δείτε, άνθρωποι, οικογένειες, νοικοκυριά. Υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ ότι υπάρχει νοικοκυριά. Σε όλους τους Δήμους. Mm-hmm. Η κατάσταση δηλαδή αυτή τώρα που διαμορφώθηκε λόγω της πανδημίας mm-hmm. σίγουρα έφερε στην επιφάνεια πολύ πιο σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και σε μια περιοχή ειδικά που, όπως ξέρετε κι εσείς, οικονομικά είναι υποβαθμισμένη. Mm-hmm. Οπότε έφερε τέτοια προβλήματα και μάλιστα κατά την διάρκεια του lockdown είχαμε επίσης σημαντικά προβλήματα, γιατί όπως ξέρετε οι δικοί μας οι κάτοικοι είναι υπερήλικες. Mm-hmm. Οπότε αυτό δημιούργησε θέματα στο πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ανταπεξέλθουν ακόμη και στην καθημερινότητά τους, στα ψώνια τους, στις υπηρεσίες, σε όλα αυτά. Δημιουργήσαμε δηλαδή, κάναμε μια διεύρυνση της δομής της βοήθειας στο σπίτι mm-hmm. κατά τη διάρκεια εκείνου του χρονικού διαστήματος, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν η οποία ισχύει ακόμα αυτή η διεύρυνση. Η διεύρυνση όχι, όμως έδωσε τη δυνατότητα να γραφτούν στη δομή αυτή mm-hmm. πολύ περισσότεροι άνθρωποι mm-hmm. και έτσι να εξυπηρετούνται δηλαδή με βάση την δομή αυτή που ήδη εξυπηρετούνταν περίπου 400-450 άτομα, τώρα πια να είναι πολύ περισσότερα.
στις υπηρεσίες αυτές. Ναι. Και μάλιστα το καινούριο, δηλαδή τώρα που η πανδημία αυτή μας έκανε να το σκεφτούμε και να μπούμε στην διαδικασία, είναι ότι έχει εγκριθεί μέσω ΑΣΕΠ μια θέση ψυχολόγου για το κέντρο κοινότητάς μας. Και τώρα βγαίνει από μέρα στη μέρα η προκήρυξη για αυτή τη θέση. Και μιλάμε βεβαίως, κυρία Ανδρίκουλα, και για ένα Δήμο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορεί η Αμφιλοχία να είναι μια παραθαλάσσια πόλη η οποία βρέχεται από το Λαβραγικό, όμως υπάρχουν ζητήματα και θέματα από στον Βάλτο. Φυσικά είναι, ναι, δηλαδή αν σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων μας είναι πολύ μεγαλύτερος και από τον Δήμο Αγρινίου και από το Δήμο Μεσολογγίου. Έχουμε δηλαδή υπερήλικες και μάλιστα σε μια έκταση πολύ μεγάλη, από τις μεγαλύτερες εκτάσεις δήμων που καλύπτει ο Δήμος Αμφιλοχίας. Και έτσι λοιπόν μιλάμε για δομές οι οποίες αναγκάζονται πολλές φορές να αντιμετωπίσουν προβλήματα και καταπολέμηση φτώχειας, δηλαδή και πολλά άλλα, σε ευπαθείς ομάδες οι οποίες είναι σε πολύ απομακρυσμένα μέρη και να χρειαστεί να προσφέρουν μια ομπρέλα και υπηρεσίες που να ενισχύουν πολιτικές δύσκολες για να μπορούν να εφαρμοστούν δηλαδή όλα αυτά τα προγράμματα. Και προφανώς χρειάζεται και το μεράκι και η αγάπη από τους εργαζόμενους, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα πρέπει να το βλέπουν μόνο ως επάγγελμα αλλά ως λειτουργήμα. Πολύ σωστά, και αυτό κάνουν, δηλαδή εγώ αυτό το χρονικό διάστημα της συνεργασίας μου με το Κέντρο Κοινότητας και όλο το τμήμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, είμαι πολύ ευχαριστημένη και από την προϊσταμένη αλλά και από τις δύο κοπέλες, η μία είναι κοινωνική λειτουργός και η άλλη εξυπηρετεί διοικητικά τις ανάγκες μας. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο κόσμο, όμως η εξυπηρέτησή τους είναι πολύ σημαντική, γιατί προσεγγίζουν τους ανθρώπους αυτούς περισσότερο δηλαδή ανθρωπιστικά και λιγότερο υπολογιστικά, σαν απλούς δημότες. Μάλιστα. Κυρία Ανδρίκουλα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να σας φιλοξενήσουμε εδώ, να έχουμε τον χρόνο, τον άπλετο χρόνο, να ξεδιπλώσουμε θέματα για τα οποία είστε επιπλέον αρμόδια, να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, ο οποίος χυμάζεται πανλαδικά. Στην Αμφιλοχία δεν ξέρω πώς είναι. Είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα για όλους μας, είναι κάτι πρωτόγνωρο εξάλλου. Και ιδιαίτερα όλους αυτούς τους μήνες είναι η υπηρεσία δηλαδή της κοινωνικής πρόνοιας. Θεωρώ ότι είναι η υπηρεσία που αναγκάστηκε να δουλέψει πολύ πιο επίπονα και πολύ, και πολύ πιο δύσκολα δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα, μιας που τα υπόλοιπα και έργα και όλα αυτά ήταν σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.